Δίπλα μου είναι ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και γιατρός του Ποδοσφαιρικού Νοσοκομείου, ο Νίκος Σαμαράς, στον οποίο θα πάμε, αλλά πριν να πω ότι το νοσοκομείο της Τολεμαΐδας, ό,τι αφορά την κατάσταση νοσηλείας περιστατικών COVID-19, δεν είναι και το χαρακτηριστικό της συνολικής κατάστασης της χώρας, γιατί είναι ένα από τα νοσοκομεία που δεν έχει πληρότητα. Η πληρότητά του είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τις δυνατότητες της παθολογικής και της πτέρυγας COVID. Ξέρουμε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 80 κρεβάτια και αυτή την ώρα έχει περίπου 22 νοσηλευόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι μάλιστα είναι και από διάφορες περιοχές. Μόλις μου λέγατε πριν βγούμε, γιατρέ, για να έρθω σε εσάς, ότι η πληρότητα του Μαμάτσι νοσοκομείου στέλνει περιστατικά και προς την Τολεμαΐδα πια. Από χθες έχουν έρθει περιστατικά. Δυστυχώς το Μαμάτσι έχει 100% πληρότητα σε κλίνες COVID και οι 5 εισαγωγές χθες στο νοσοκομείο της Τολεμαΐδας ήταν από Κοζάνη για την κλινική COVID. 5 εισαγωγές και σε απλές κλίνες COVID και 2 εισαγωγές στην μονάδα εντατικής σταθμής. Είχαμε και περιστατικά βαριά δηλαδή. Ένας από Κοζάνη και ένας από Γρεβενά. Και έχουμε μία κενή κλίνη στη μονάδα εντατικής. Είχαμε 3 κατελημένες κλίνες. Άλλες 2 χθες που μπήκαν και Γρεβενά και Κοζάνη. Μας μένει μόνο μία κλίνη ουσιαστικά για να γεμίσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί και να μην χρειαστεί γρήγορα. Τώρα, γιατί δεν αποφορτίζεται το σύστημα και δεν γεμίζει η παθολογική η πτέρυγα COVID εδώ στο νοσοκομείο της Τολεμαΐδας? Γιατί ξέρουμε ότι τα περιστατικά δεν είναι μόνο από την Ορδέα, είναι και από το Αμίντεο, είναι και από την Καστοριά, είναι και τώρα τελευταία και από την Κοζάνη. Έχουμε ασθενείς από Καστοριά, Κοζάνη, Βρεβενά και Φλόρινα, νομίζω, 2 ασθενείς. 21 ασθενείς είναι σήμερα, νοσηλεύονται. Από χθες, όπως με πληροφόρησε ο διοικητής του νοσοκομείου, ήδη αφού έχει μπει όλη η περιφέρεια στο βαθύ κόκκινο, όλα πλέον τα νοσοκομεία, όλες οι παθολογικές των νοσοκομείων της περιφέρειας δέχονται πλέον ασθενείς COVID. Τα Γρεβενά νοσηλεύει τους ασθενείς της, η Καστοριά, η Φλόρινα αντίστοιχα τους πολίτες της περιφέρειάς τους. Έχουμε επαρκή αριθμό προσωπικού για να καλύψουμε την ενδεχόμενη ζήτηση, δηλαδή την πληρότητα της πτέρυγας? Κύριε Μαυρίδη, το προσωπικό είναι αυτό που υπήρχε από τον Μάρτη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κόπωση, κυρίως ψυχική. Ζώντας εδώ και ένα χρόνο, ήδη προχθές γιορτάσαμε τον ένα χρόνο της πρώτης εισαγωγής που έγινε σε νοσοκομείο στην Ελλάδα, υπάρχει τεράστια κόπωση, τεράστια πίεση. Ένα υγειονομικό προσωπικό, γιατροί, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο έχει να πάρει ένα χρόνο άδειες και ρεπό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ανταποκρινόμαστε, οι ασθενείς είναι ασφαλείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα δέχεται τεράστια πίεση, περισσότερο βέβαια στην Αττική, όπου δέχεται το μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το τρίτο κύμα. Να ζητήσω και τη γνώμη σας σαν υγειονομικό σε σχέση με αυτό που ακούμε εμείς δημοσιογραφικά, ότι ενδεχομένως σήμερα να έχουμε ένα φως σε άνοιγμα της κοινωνικής λειτουργίας την ώρα που έχουμε εκτείναξη και έκρηξη των κρουσμάτων. Αυτό δεν συνάδει, μου μοιάζει μια αντίθεση. Κοιτάξτε, όπως αποδείχθηκε, το λένε και οι λοιμοξιολόγοι, ότι όπως αποδείχθηκε ότι η μετάδοση του ιού σε ανοιχτούς χώρους, αφού τηρηθούν βέβαια τα μέτρα, μάσκα, τήρηση των αποστάσεων, όχι συνωστισμός, δεν συντελεί τόσο στη μετάδοση, δηλαδή σε ανοιχτούς χώρους δεν μεταδίδεται εύκολα ο ιός, όσο σε κλειστούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν νοσήσει ένα μέλος της οικογένειας, έρχεται όλη η οικογένεια θετική στον κορονοϊό και κάποιοι νοσούν, κάποιοι όχι. Επομένως, δεν μου φαίνεται παράξενο το μέτρο αυτό της να ανοίξει η αγορά, να ανοίξει ίσως και η εστίαση μετά από κάποιες μέρες σε ανοιχτούς πάντα χώρους, όχι μέσα σε καταστήματα. Αρκεί όμως να τηρούνται, Κώστα, απαραίτητη προϋπόθεση τα μέτρα. Μάσκα, αποστάσεις, όχι συνωστισμός. Ναι, Βαγγελή. Θα θέλαμε και μια εκτίμηση από τον γιατρό λόγω της εμπειρίας αυτής της μάχης του ενός έτους για τις επόμενες ημέρες, για το αν η περιοχή μας μπορεί να μπει σε διαδικασίες πίεσης ασφυκτικής πλέον των δικών μας δομών υγείας, όπου ακόμα η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Στην Αθήνα, γιατρέ, λένε ότι έχουμε έκρηξη. Στην περιοχή μας δεν μοιάζει κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε αύξηση. Φτάσαμε στην οροφή. Τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα? Φαίνεται ότι είμαστε στην καρδιά της πανδημίας. Σας ελπίζουμε ότι είναι η κορύφωση της πανδημίας. Αυτό βέβαια δεν θα το απαντήσει κανένας, αν πραγματικά είμαστε στην κορύφωση
της πανδημίας. Αν είμαστε πραγματικά σε λίγες μέρες, θα δούμε να αρχίσει η πτώση της διασποράς, των κρουσμάτων, να υπάρχει μια ύφεση. Αυτό που φαίνεται όμως είναι και είναι χαρακτηριστικό και θέλω να το πω, ότι παρόλο που έχουμε αρκετά μεγάλη διασπορά του ιού, είναι πιο ελαφριά. Πιο ελαφριά νοσούν οι ασθενείς. Έχουμε λιγότερες εισαγωγές. Είδατε, είχαμε 10 μέρες να γίνει εισαγωγή στη μονάδα αντιδοτικής θεραπείας. Χθες γίνανε 2 εισαγωγές. Και αυτό εμπολής οφείλεται στον εμβολιασμό, αλλά και στην επίδραση του δεύτερου και πρώτου κύματος. Ενδεχομένως και στη βρετανική μετάλλαξη που μεταδίδεται πιο εύκολα, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνη. Όχι, πιστεύω ότι είναι εμβολιασμοί. Αρκεί να σας πω ότι στους 21 ασθενείς, άνω των 80 είναι μόλις 4. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα εμβόλια επιδράσαν και είναι αποτελεσματικά. Κωστά. Οπότε δεν έχουμε 80 και πάνω. Επειδή οι περισσότεροι εμβολιάστηκαν, και κάνω έκκληση να έρθουν να εμβολιαστούν όσοι δεν, ή το ακυρώσαν ή δεν προλάβουν. Τώρα, ή ήταν λόγο. Κωστά, για το περί ακύρωσης που είπε ο γιατρός, από άλλους ιατρικούς συλλόγους της περιοχής μας έχουμε ακούσει ότι κάποιοι ακύρωσαν λόγω του. Το νόσο ακούγεται για το Βέλτιστα Αστραζένεκα. Ισχύει στην περιοχή μας αυτό? Ναι, έχουμε ακυρώσεις λόγω του Αστραζένεκα του εμβολίου. Όχι, είμαστε πάρα πολύ καλά πραγματικά στο Ποδοσάκι, όπως πληροφορήθηκα από το εμβολιαστικό κέντρο. Έχουμε ελάχιστες έως καθόλου ακυρώσεις στον εμβολιασμό και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Μακάρι να υπήρχαν περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα να επιταχύνουν την διαδικασία. Τώρα θέλω ένα ερώτημα σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Είχαμε το περιστατικό στο νοσοκομείο της Αθήνας που νόσησαν υγειονομικοί. Κάτι το οποίο μας ακούγεται περίεργο. Ποιο είναι το ποσοστό των υγειονομικών που έχει εμβολιαστεί? Μήπως χρειάζεται να γίνει μια προσπάθεια? Κοιτάξτε, να έχουμε περισσότερους υγειονομικούς. Στους γιατρούς οι εμβολιασμοί έχουν ξεπεράσει στο 70% και παραπάνω. Υπάρχει πρόβλημα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει μια δυσπιστή, υπάρχει μια σχετική άρνηση να εμβολιαστούν. Αλλά έκκληση και σε εμάς τους ίδιους τους υγειονομικούς, αλλά και στους απλούς πολίτες να έρθουν να εμβολιαστούν όταν θα έρθει η σειρά τους, όταν θα ανοίξει το σύστημα και θα έρθει να δηλώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ για το. Ευχαριστούμε θερμά τον γιατρό Κώστα. Να μείνουμε μαζί, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Σαμαρά, γιατί γνωρίζουμε ότι έφυγε από τα καθηκόντα του για να μας μιλήσει για λίγα λεπτάκια. Πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, Κώστα, απλώς να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα ανοίγει η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού για ειδικές ομάδες, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Κώστα, παρακαλώ. Σωστό. Από σήμερα λοιπόν έχει ανοίξει η πλατφόρμα, μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους οι ευπαθείς ομάδες. Η Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Μπορούν όλοι όσοι έχουν, το γνωρίζουν αυτό, έχουν διάφορα νοσήματα που τους κατατάσσουν σε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας, να πάνε είτε στα φαρμακεία είτε στα ΚΕΠ για να κλείσουν το ραντεβού τους για το πολυπόθητο εμβόλιο. Ακριβώς. Και αμέσως μετά, σειρά θα πάρουν οι ηλικίες 70 με 74 και τον επόμενο μήνα 65 με 69. Κώστα, είναι οι επόμενες ομάδες. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Θα μείνω στο που μας είπε ο Κώστας. Πάμε να θυμηθούμε ποια είναι η ενημέρωση από το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή μας για το ποιοι θα έχουν το δικαίωμα από σήμερα να κλείνουν ραντεβού για να εμβολιαστούν. Κύριε Σμιονίδη, έχουμε ουσιαστικά μια ευχάριστη είδηση για τα άτομα με αναπηρία. Ανοίγει η πλατφόρμα ηλεκτρονική και άρα ξεκινάνε τα ραντεβού για τον εμβολιασμό. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μαυρίδη. Μετά από διαβουλεύσεις που έχει κάνει το αναπηρικό κίνημα της χώρας με τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, μας ανακοινώθηκε ότι στις 19 Μαρτίου, την Παρασκευή δηλαδή, ανοίγει η πλατφόρμα του εμβολιασμού εμβόλιο.gov.gr, όπου άτομα με χρόνιες παθήσεις μπορούν και όσοι κατατάσσονται σε ευπαθείς ομάδες, συγκεκριμένα άτομα με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, νεφρική ανεπάρκεια, σκιστική σύνωση, άτομα με σύνδρομο Down, καρκίνος υποπαγωγή, σοβαρά χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, σοβαρά καρδιακά νοσήματα, υπατικά υγεία ανεπάρκεια, άτομα με ανοσοκαταστολή, μπορούν να δηλωθούν στην ιστοσελίδα, όπως είπα και πριν, εμβόλιο.gov.gr για τη διαδικασία και να κλείσουν το καθιερωμένο ραντεβού για τον εμβολιασμό. Είναι ένα χρόνιο αίτημα
από την αρχή της πανδημίας του αναπηρικού κινήματος, ώστε τα άτομα με αναπηρία επιτέλους να πάρουν την προτεραιότητα που χρειάζεται για να εμβολιαστούν. Ουσιαστικά μπορούν να κλείσουν αυτό το ραντεβού είτε από μόνοι τους ή είτε αν δεν από μπορούν, μόνοι τους, είτε στο φαρμακείο ή στα ΚΕΠ. Είτε φαρμακείο, όπου ακριβώς γίνεται δηλαδή η διαδικασία του ραντεβού για γενικότερα για όλους τους πολίτες. Αυτό που χρειάζεται είναι το ΆΜΚΑ, χρειάζεται κάποια πιστοποίηση ότι είναι άτομα με αναπηρία. ΆΜΚΑ και το πιστοποιητικό αναπηρίας καλά είναι να υπάρχει, αν και στις περισσότερες φορές φαίνεται μέσα στο σύστημα η αναπηρία όταν είναι δηλωμένη κλπ. Αυτά. Για τα άτομα με κινητικά προβλήματα εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου βασικά. Αλλά καλά θα είναι, όπως είπα και οι οδηγίες που υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα, καλά θα είναι τα άτομα να προτρέξουν και να κάνουν. Και φυσικά να απευθύνονται στους κάθετους συλλόγους για περαιτέρω ενημέρωση.